Σας καλωσορίζουμε στην τελετή έναρξης του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους. Πιστοί στο ραντεβού μας όπως κάθε χρόνο, εδώ και 26 χρόνια είμαστε και πάλι εδώ. Μόνο που αυτό το φεστιβάλ δεν θα είναι σαν τα προηγούμενα. Μετά από 26 χρόνια, το Διεθνές Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους μετονομάζεται σε Διεθνές Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Άννα Πολάτου. Είναι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε ως Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ για το κορίτσι που έκανε περήφανη όλη την Κεφαλονιά, όλη την Ελλάδα, αθλήτρια του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων, δικιά μας αθλήτρια. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Άννα, που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πάρα πολύ προώρα και πολύ αναπάντεχα. We welcome everybody at the 26th International Gym Festival. This year, the festival is dedicated to the biggest sports personality of our land and sportwoman of Athletic Gymnastic Academy Epitanison, in our Olympic champion Anna Polatou, who unfortunately passed away so early and so unexpectedly. The festival, after 26 years, is renamed as International Festival of Gymnastics for All, Anna Polatou, as minimum homage to Anna. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ και πρόεδρο του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων Κεφαλονιάς, τον κύριο Σταύρο Μπασιαρδί, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Έξι χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Το λέγαμε φέτος με την Ποζένα τη γυναίκα μου, 1987-88. Δύο νέα παιδιά, ήρθαμε σε αυτό το όμορφο τόπο, στον τόπο μας, και βάλαμε στόχους. Όμορφους στόχους. Θα αγκαλιάσουμε έναν όμορφο χώρο της γυμναστικής. Αυτός ο όμορφος χώρος είχε τρεις κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση φυσικά είναι η οικογένεια και άλλες δύο, τα πρώτα μας δύο παιδάκια που ήταν ο σύλλογος Επτανήσων και το φεστιβάλ. Δύσκολα χρόνια, θυμόμαστε όμως πάντα τα όμορφα χρόνια. 26 χρόνια μετά είναι λοιπόν κάθε χρόνο Διεθνές Φεστιβάλ, το αρχαιότερο φεστιβάλ αυτής της μορφής σε όλη την Ελλάδα. Περήφανοι που στηρίξαμε πάρα πολλές τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις που μετά από μας θέλησαν να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι που λέγεται γυμναστική για όλους. Όπως το λέει και η λέξη, γυμναστική για όλους. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες, από μωρά παιδιά, σε τα μεγαλύτερα παιδιά που τα ξέρουμε ως τρίτη ηλικία, με άτομα με ιδιαιτερότητες, δεν κάνει διάκριση. Αυτός ήταν ο ένας στόχος που δεν θα πω πολλά πράγματα, με την παρουσία της ομάδος της Κεφαλονιάς, να ταξιδεύει από το 93 και μετά είναι λοιπόν σε όλα τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια στα μαζικά, να απλώσουμε
αυτό το κομμάτι και να γνωριστεί και η Κεφαλονιά στο εξωτερικό, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και να παραδειγματίζονται άλλοι να δημιουργούν τέτοια φεστιβάλ και τέτοια τμήματα. Το κομμάτι το αγωνιστικό της ρυθμικής, όταν ήρθαμε μου λέει η Ποζάνα, Σταύρο, εμείς από εδώ θα βγάλουμε παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Δύσκολο. Τότε δεν υπήρχαν καν παγκόσμιες πρωταθλήτριες σε όλη την Ελλάδα. Και μέσα από μια Κεφαλονιά, σχετικά σύντομα, με όλες τις αντεξιότητες της περιφέρειας που όλοι ξέρουμε και ζούμε καθημερινά στη ζωή μας, είχαμε την πρώτη μας επιτυχία με δύο αθλήτριες το 93 να εντάσσονται στην εθνική ομάδα, η Ελενίτσα μας εδώ, η Ελένη Δαρδαμάνη, που είναι πάντα κοντά στο σύλλογο και προπονήτριά μας, και η Μαρία Ιαντύπα, που το 94 φέραν τη μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι τότε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, στέφθηκαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο ενσάμπλ γυναικών. Μέσα σε αυτή την ομάδα ένα μικρούλι ξεχώριζε στα μικρούλικα. Αυτό το μικρούλι ήταν ακίνητο, ακούραστο και πάντα δεν ήθελε να φύγει από την αίθουσα, η στεναχώρια της. Έδειχνε την πορεία της. Φυσικά μία ήταν η πορεία. Αυτό το μικράκι, αυτή η φατσούλα με άλλα 5 κορίτσια εφτάσανε το 96-97, εντάχθηκαν και φτιάξανε μία ιστορική ομάδα ανσάμπλ γυναικών. Αυτό το ανσάμπλ γυναικών έφερε τις μεγαλύτερες ποτέ επιτυχίες που έφερε ποτέ ομάδα στον κόσμο. Χρυσά ευρωπαϊκά, χρυσά παγκόσμια, επανελειμμένος χρυσά σε διεθνές meeting, αποκορύφωμα 2000 Σίδνεϊ Ολυμπιονίκες. Βλέπετε ότι η περιφέρεια είναι ζωντανή. Η περιφέρεια έχει δύναμη, η περιφέρεια έχει ανθρώπους δυνατούς, όπως όλη η Ελλάδα. Έτσι η Κεφαλονιά είναι πάντα δυνατή, θα είναι δυνατή. Αυτό το φεστιβάλ δεν μετανομάζεται, αλλά βαφτίζεται και προχωράει δυνατά, όπως το θέλει η απίστευτη αξιοπρεπέστατη οικογένεια αυτής της κοπέλας. Που με απίστευτη δύναμη και απίστευτη αξιοπρέπεια είναι κοντά μας και θέλανε οπωσδήποτε αυτό να συνεχίσει όπως θα το θέλει και εκείνη η ίδια. Πάντα μες στην καρδιά μας να μας ζεσταίνει. Πάντα στην ψυχή μας να μας δίνει χαμόγελο και κουράγιο όπως κάνει πάντα. Και έτσι μέσα του φεστιβάλ και μέσα στο βάφτισμα πλέον αυτού του φεστιβάλ ως φεστιβάλ Άννα Πολάτου. Είναι πάντα κοντά μας στις καρδιές μας και θα είναι. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά όλο τον κόσμο, όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το όμορφο χώρο της γυμναστικής. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, η Ελενίτσα μας, εδώ προπονήτρια, όλους τους προπονητές, που αυτά τα παιδάκια που έρχονται κοντά μας είναι παιδιά μας. Ασχολιόμαστε μέρες, ώρες, ατελείωτες, παρέα μαζί τους, τις αγωνίες τους, τους πόνους τους, τις χαρές τους, τις επιτυχίες όλες. Είναι παιδιά μας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στους γονείς όλων αυτών των παιδιών. Ήρωες που μας παίρνετε τα παιδιά σας, μας τα εμπιστεύεστε και εμείς κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά σας να γυμνάζονται, να αθλούνται και να είναι πάντα κοντά σε όμορφες στιγμές. Αυτό σας εύχομαι. Σε όλους καλώς ήρθατε και θα περάσουμε ένα πανέμορφο φεστιβάλ. Να περάσετε όμορφα όπως κάθε χρόνο και να περνάμε όμορφα και στα επόμενα φεστιβάλ που θα έρχονται. Κάθε χρόνο πάντα τις ίδιες ημερομηνίες στο τέλος του Ιουνίου. Τις τελευταίες 4-5 μέρες του Ιουνίου.
στα επόμενα, στη καινούρια σελίδα που γράφεται αυτή η το φεστιβάλ, φεστιβάλ Άννα Πολάτου. Ευχαριστώ σε όλους που είσαστε εδώ και μας τιμάτε κάθε φορά με την παρουσία σας και όμορφα να περάσουμε όλοι. Καλό το Δήμαρχο να μας κηρύξει την έναρξη του φεστιβάλ και εδώ θέλω να πραγματικά να τον ευχαριστήσω που όσα χρόνια είναι Δήμαρχος και ιδιαίτερα πριν γεγονότα αλλά και μετά αισθάθηκε τόσο κοντά σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτό το θεσμό. Και γι' αυτό θα τον παρακαλέσω να έρθει να κηρύξει την έναρξη του φεστιβάλ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δίχως αμφιβολία, το Διεθνές Φεστιβάλ Γυμναστικής που οργανώνουν επί 26 συνεχόμενα χρόνια η Μποζένα και ο Σταύρος είναι η μοναδική εκδήλωση που θεωρείται ο απόλυτος αθλητικός θεσμός στο νησί μας. Μία γιορτή του αθλητισμού με συνέπεια, επαγγελματισμό, διεθνείς συμμετοχές με ορατά και εκπληκτικά αποτελέσματα. Το φετινό φεστιβάλ διεξάγεται στην βαριά σκιά της ευνίδιας και τόσο άδικης φυγής της Ολυμπιονίκου μας Ανούλας Πολάτου που δημιούργησε την παγκόσμια φήμη της δοξάζοντας την Κεφαλονιά και την Ελλάδα όλη. Και μέσα από αυτό το φεστιβάλ πλέον το μεγάλο αυτό γεγονός φέρει το όνομά της καθιστώντας την έτσι αθάνατη μέσα στους αιώνες και είναι βέβαιο ότι η Ανούλα μας θα γίνει η πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές αθλητών. Ως Δήμαρχος Κεφαλονιάς αισθάνομαι υπερήφανος για το φεστιβάλ και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας για να γίνει ακόμα και πιο ξακουστό. Μπράβο στην Μποζένα και στο Σταύρο, δύο ανθρώπους που νιώθω όχι μόνο ως Δήμαρχος, υπερήφανος Κεφαλονίτης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να βγουν άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό για τους έχει ανάγκη και η Κεφαλονιά και η Ελλάδα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Για την Ανούλα μας πρέπει να κάνουμε πολλά γιατί αυτή η κοπέλα δόξασε, όπως είπα, όλη την Κεφαλονιά αλλά και όλη την Ελλάδα. Η οικογένειά της, τους εύχομαι να βρουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτό το θλιβερό γεγονός που τους έπληξε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Κηρύσω την έναρξη του 26ου Φεστιβάλ Άννας Πολάτου. Να είστε όλοι καλά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σηκωθείτε όλοι όρθιοι και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Άννας Πολάτου. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα λοιπόν
Είναι η τελετή έναρξη του φεστιβάλ. Που το φεστιβάλ είναι μια γιορτή, όπως είπε ο κύριος Σταύρος, μια μεγάλη γιορτή που γίνεται για τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω το μεγαλύτερο σας χειροκρότημα να υποδεχτούμε τα κορίτσια μας. Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Επτανήσων και Κεφαλονιάς. Θα μας παρουσιάσουν ένα πανέμορφο πρόγραμμα, τίτλος προγράμματος «Το Αστέρι και η Ευχή». Πάμε. Ζένα Μπαρκόσκα, Πασιαρδί, Ευαγγελία Στραβάκου και Ελένη Δαρδαμάνη. Συνεχίζουμε με ατομικό πρόγραμμα από την αθλήτρια του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων Κεφαλονιάς, την Παγκορασιδούλα μας, την Άρτεμι στην Κατσιγιάννη. Πρώτη χρονιά Παγκορασίδα, αύριο φεύγει για αγώνες και το Σάββατο αγωνίζεται. Θέλω ένα χειροκρότημα για την Άρτεμι. Έτσι, και πάμε να την απολαύσουμε. What a wonderful phrase! Hakuna Matata! Ain't no person craze! It means no worries for the rest of your days! It's all problem-free philosophy! Hakuna Matata! Κοριτσάρες του συλλόγου, την Μπόμπη και τη Μαρίνα. Το πρόγραμμα το έχουν επιμεληθεί οι ίδιες, το τίτλος προγράμματος Love Me Again. No, I turn wrong if your heart.
was doomed. Took you so long, where all that fool's gone. I shook the angel and yeah. Now I'm rising from the ground, rising up to a goal. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. It's unforgivable. A storm and burns your soul. Is that what demons do? They rule the world to me. Destroy everything. They bring down angels like you. Rising up to you, filled with all the strength I found. There's nothing I can. Μπράβο στα κορίτσια. Να θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε την εκδήλωση στο Λιξούρι στις 8, στην Κεντρική Πλατεία. Το Σάββατο επίσης στις 8 είμαστε στα Κουρκουμελάτα και την Κυριακή στις 6.30 ώρα έχουμε την κεντρική εκδήλωση του φεστιβάλ, όπου εκεί θα παρουσιαστούν όλα τα προγράμματα όλων των αποστολών. Και πάμε να συνεχίζουμε, και εδώ πραγματικά θέλω το μεγαλύτερο χειροκρότημα για το Ζουζούνι μας. Ατομικό πρόγραμμα από την αθλήτρια του προαγωνιστικού τμήματος, τη Μαριέτα Τοπαλάη. Θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για το κοριτσάκι μας αυτό. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται έτσι και θέλω να την ενισχύσουμε λίγο. Πάμε Μαριέτα, πάμε. Μπράβο, πάμε με το κορίτσι. Με Στεφάνια, ας πούμε. Τίτλος προγράμματος Μάτσου Πίτσου. Ένα χειροκρότημα για τα κορίτσια αυτά.
κορίτσια. Συνεχίζουμε με ατομικό πρόγραμμα από την αθλήτρια του αγωνιστικού τμήματος του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων Κεφαλονιάς, την Ειρηνέτα την Παγουλάτου. Δεύτερη χρονιά, κορασίδα η Ειρηνέτα μας. Θα την απολαύσουμε στο ελεύθερό της. Ομαδικό πρόγραμμα από τα κορίτσια μας, τη Μαρίνα, την Ξένια, την Πόπη, την Έρικα και την Ειρήνη. Η χορογραφία είναι δική τους, τη φτιάξαν ειδικά για τη σημερινή εκδήλωση. Πάμε να τις απολαύσουμε. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε, είναι εδώ ένα κοριτσάκι και νομίζω ότι πρέπει να είναι εδώ. Ψάχνει τη μανούλα της. Η μαμά είναι, ο μπαμπάς είναι. Ναι, πάμε. Ναι, μπράβο, έλα. Θα χορέψεις μετά, Ζουζούνη. Για να κατεβούμε κάτω, Μαριλενούλα Πάρτιν, μπράβο. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Μουσική
Τη αρέσει πάνω, φαίνεται. Συνεχίζουμε με ατομικό πρόγραμμα από την αθλήτρια του αγωνιστικού τμήματος της ρυθμικής γυμναστικής του συλλόγου μας, την Ιωάννα Ντόντα, δεύτερη χρονιά κορασίδακη η Ιωάννα. Θα μας παρουσιάσει το ελεύθερο της κι αυτή. Πάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ομαδικό πρόγραμμα τα κορίτσια μας. Τίτλος προγράμματος, νυχτεροδεύτερες. Είναι ένα όμορφο πρόγραμμα ιδιαίτερο με τα υφάσματα. Και τα κορίτσια, είπαμε ότι η σημερινή τελετή συμμετέχουν τα κορίτσια του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων. Πάμε. Συνεχίζουμε με ατομικό πρόγραμμα από την αθλήτρια του αγωνιστικού τμήματος ρυθμικής γυμναστικής, την Σταθάδο την Παναγιώτα, δεύτερη χρονιά κορασίδακη Παναγιώτα. Μας παρουσιάσει και αυτή το ελεύθερό της. Πάμε. Next to me, and I realize.
Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με ομαδικό πρόγραμμα. Τίτλος προγράμματος ZETEM. Να χειροκροτήσουμε τα κορίτσια. Για πάμε λίγο. Και συνεχίζουμε με ομαδικό πρόγραμμα από την αγωνιστική ομάδα του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Εκτενήσεων Κεφαλονιάς. Τα 5-7 κορίτσια μας που προπονούνται καθημερινά πολλές ώρες και γι' αυτό τους αξίζει χειροκρότημα. Και σας θέλω μαζί τους στο ρυθμό. Πάμε. So hold my hand, I walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. It's I'm not afraid.
Ήταν η αγωνιστική ομάδα του Λόγου. Και πάμε να απολαύσουμε το τελευταίο για σήμερα, για απόψε πρόγραμμα. Και τι πιο ιδανικό να κλείσουμε με Ζορμπά. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα του Συλλόγου Γυμναστικής για Όλους, που συμμετέχει και στα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Και πάμε να τα απολαύσουμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πω, αλλά πρέπει να πάω μαζί με τη μουσική με τα κορίτσια. Προγράμματα, γιατί πραγματικά και οι ομάδες που συμμετέχουν έχουν καταπληκτικά προγράμματα και μάλιστα απόψε παρευρίσκονται και κοντά μας αρκετές από τις ομάδες. Ομάδα, η Γιτάνη είναι εδώ. Έτσι, Αδάμας Μεταμόρφωσης είναι εδώ. Αστέρας Πεύκης. Αχιλλέος Γλυφάδας. Χορευτική ομάδα έχω από Illusioners. Η Βουλγαρία. Το Σάλτο Σλοβένια. Γυμναστήριο Αθλοκίνηση, Ολυμπιάδα Ζακίνθου. Είναι πολλές οι ομάδες και φέτος. Μπράβο. Θα είμαστε αύριο, είπαμε, στο Λιξούρι, το Σάββατο στα Κουρκουμελάτα, την Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε και φινάλε να σας παρουσιάσουμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω μέχρι να ετοιμαστούν και τα κορίτσια. Πάνω απ' όλα την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο Κεφαλονιάς, τους διοργανωτές μας και τους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να διεξαχθεί και το φεστιβάλ. Σταθάτος ΑΕ, Bass Club, Κώστα Κώστα Beach Bar, Τσάπιον Μαρινόπουλος. Επίσης ευχαριστούμε για τη συμβολή του στο φεστιβάλ, την Κεφαλόνια Lines, Μποσόνις Flowers, Πολάτος Φρούτα, Κοινοπραξία Ferry Boat Λιξουρίου, Αρτοποιείο Σπαθής, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου, τον Ανδρέα το Δεπόνο, εργαζόμενους στο Δήμο, όλα τα ενημερωτικά site, πραγματικά τα ευχαριστούμε όλα, είναι πολλά και τα ευχαριστούμε για την προβολή και τη στήριξη του φεστιβάλ. Και δεν έχω νομίζω να πω κάτι άλλο, πάμε να κλείσουμε. Ελβίρα! Πάμε. Θέλω τη συμμετοχή σας.
χώρες μας και έχουμε και άλλες πολλές. Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ευτανήσεων Κεφαλονιάς. Λοιπόν, θα κλείσουμε, γιατί είπαμε ότι είναι γιορτή παρά τα έντονα συναισθήματα και παρά το φόρτο όλο αυτό, με χορό. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα τελειώσουμε, με χορό του φεστιβάλ. Όλες οι ομάδες πρέπει να τον μάζουν αυτό το χορό, γιατί θα τον χορεύουμε σε κάθε εκδήλωση. Ανεβαίνουμε πάνω όποιοι θέλουν, όποιες ομάδες θέλουν μπορούν να ανεβούν από τις ομάδες που συμμετέχουν. Παιδάκια που μπορούν, όχι πολύ μικρά σε ηλικία, θα παρακαλέσω τους γονείς, όχι τα πολύ μικρά παιδάκια. Έτσι, τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά, τα μικρά παιδάκια μπορούν μπροστά. Εκεί μπροστά μπορούν. Είναι ο χορός του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τάνα Πολάτου που τον επιμελήθηκε για άλλη μια χρονιά και τον Μάκη τον Πολάτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά τους και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βιολέτα, μπορούμε. Ωραία. Γιατί πρέπει να είμαστε happy, ευτυχισμένοι, παρά τα στραβά. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πάμε λοιπόν να χορέσουμε όλοι το όμορφο αυτό τραγούδι. Πρέπει να τορμάζουν όλοι αυτό το χορό. Μεγάλοι, μικροί, παπάδες, μαμάδες, προπονητές όλοι. Πάμε. By the way, because I'm happy. Come along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Come along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Come along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Come along if you feel like that's what you want. Αγκαλίτσα τώρα, αγκαλίτσα, πάμε αγκαλίτσες. Bring me down, can numb. Bring me down, the love is too high.
παιδιά. Μπράβο σε όλους. Αυτή ήταν η τελετή έναρξης. Σας περιμένουμε αύριο στο Λιξούρι. Σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Καλό σας βράδυ.